Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα στην πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Μαυροβουνίου μετά την ανεξαρτησία της χώρας σας. Gospodine predsjedniče, drago mi je, želim vam dobrodošlicu, drago mi je da ste ovdje sa nama i da naglasim da je to vaša prva posjeta predsjednika Crne Gore, Grčkoj, nakon dobijanja nezavisnosti vaše zemlje. Και στην μακράν κατηδίαν συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να επαναπιβεβαιώσουμε δύο σταθερές. Η τόκομ νάσεγ δούγκογ ράσγοβορα είμαλι σου όμο πρίλικου να πότφερδιμο δύο σταθερές. Η πρώτη είναι η εξαιρετική ποιότητα των διμερών μας σχέσεων, αλλά και οι σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Πρώτο, να πότφερδιμο νάσε ίζουζετνε bilateralne odnose, αλλά οι περσπεκτίβε ο σαράνι koje nam se stvaraju, pogotovo kad je u pitanju poslovanje, ekonomija. Και η δεύτερη είναι ότι η θέση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρώπη. Η δρούγο, τα πόζιζια, πόλοζαι, μέστο, όντωσνο, ζεμάλια, Ζάπαδνου Βαλκάνα, γέστε ου Ευρώπη. Και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται, να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα όμως ότι αυτή η προοπτική της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων είναι απολύτως απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή μας. Dakle, također treba naglasiti da je jako bitno da podrži, da omogućimo stabilnost i bezbednost u našem regionu. Naravno, podržavamo evropski put Zapadnog Balkana uz određenih uslova, odnosno uz ispunjenje nekih konkretnih uslova i u svakom slučaju na taj način ćemo obezbediti stabilnost i prosperitet u regionu. Οπότε με αυτές τις λίγες σκέψεις να σας υποδεχθώ και πάλι στην Αθήνα και θα χαρώ πολύ και στις διευρυμένες συζητήσεις που θα έχουμε σε λίγο να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς τις περαιτέρω προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών μας σχέσεων. Toliko i da vam poželim još jednom dobrodošlicu i nadam se da ćemo tokom ovih proširenih razgovora imati priliku da detaljnije govorimo o produbljivanju naših bilateralnih odnosa. Gospodine predsjedniče vlade, prije svega hvala vam na riječima srdačne dobrodošlice. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω πρώτον να σας ευχαριστήσω για τα θερμά λόγια φιλοξενίας και υποδοχής. Želim da vam kažem da se moja delegacija i ja veoma ugodno osjećam u prijateljskoj Grčkoj. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αντιπροσωπία μου και εγώ προσωπικά νιώθουμε πάρα πολύ άνετα και όμορφα στην φίλη χώρα σας. I bez obzira što je ovo, kao što rekoste, prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore nakon obnove nezavisnosti, ne zaboravljamo dugu tradiciju prijateljstva i odlične međudržavne saradnje između naše dvije zemlje. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας μας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ την μακροχρόνια παράδοση της φιλίας μεταξύ των χωρών μας. Πρόσλε κόντινε σμο obilježili 140 godina naših diplomatskih odnosa i 15 godina obnovljenih odnosa nakon što je Crna Gora postala ponovo nezavisna 2006. godine. Persi ortasme mazi, την επέτειο των 140 χρονών των διμερών σχέσεών μας και 15 χρονών υπολογίζοντας από την ανανέωση την ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Tim povodom imali smo i male svečanosti u Podgorici, čiji smo akteri bili ambasador vaše zemlje i ja, jer se
jer su se ovi jubileji podudarili sa 200 godina od početka Grčke revolucije. Ke opote mazi jortazame o Elinas prezvismas που είναι στο Μαυροβούνιο, μαζί κάναμε κάποιες εκδηλώσεις να γιορτάσουμε όχι μόνο 140 χρόνια των Δημαρών Σχέσεων, αλλά ήταν και ταυτόχρονα και άλλη μεγάλη επέτειος 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Господине Пресенче Владе, желим да вам на почетку честитам на успешном савладавању проблема са којима се ваша земља суочавала. Имамо у виду и пожаре и заједничке проблеме које читав свије данас има са инфекцијом COVID. Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για μια αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε όλοι, είναι το πρόβλημα της πανδημίας και βέβαια η Ελλάδα που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με πυρκαγιές. Htio bih da se zahvalim na podršci u zaštitnoj opremi koju ste nam pružili u prvoj fazi naše borbe protiv korona infekcije. Και είναι η ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την παροχή βοήθειας που μας στείλατε τότε στην πρώτη φάση του αγώνα κατά του κορονοϊού, έναν μεγάλο πακέτα με εξοπλισμό στον αγώνα. Vi i ja smo imali jedan vrlo detaljan i vrlo otvoren razgovor o regionalnim pitanjima. Mi si dio ihame jedan poli usijodi ke anihti, anihto dijalogo pri na poligo. I pokazali apsolutnu saglasnost oko tih pitanja i ne vidim potrebe da u ovom formatu bilo što od toga ponavljam. Και επειδή έχουμε συμφωνήσει, μπορώ να πω για όλα όσα υπόθηκαν εκεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε με τα ίδια. Osim dvije rečenice. Εκτός από δύο φράσεις που θέλω να προσθέσω. Prva je, Crna Gora je apsolutno uvjerena da je jedini put za uspostavljanje pouzdane stabilnosti i razvoja na Zapadnom Balkanu put evropske i euroatlantske integracije. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Μαυροβούνιο είναι αποφασισμένο στο το τι είναι το μέλλον του, ότι πρέπει να παραμείνουμε σταθερά στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να διατηρήσουμε την σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. A druga rečenica, u regionu Zapadnog Balkana jako nam je potrebna pomoć i podrška Grčke, prije svega u razgovorima sa partnerima u Europskoj uniji i NATO, da prevaziđemo nedostatak intenziteta u politici proširenja Europske unije i da budemo učinkovitiji u zaštiti našeg regiona od malignog uticaja trećih strana. Και το δεύτερο σημείο που θέλω να, να σημειώσω είναι ότι όλη η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια από την πλευρά της Ελλάδος, κυρίως τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ώστε να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε ένα κενό που προφανώς έχει δημιουργηθεί στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή όλοι χρειαζόμαστε αυτή την προστασία από την πλευρά της Ελλάδας. Oslanjamo se dakle na prijateljstvo sa Grčkom i oslanjamo se na dobro poznavanje, vaše dobro poznavanje prilika u našem regionu, a istovremeno i na vaš uticaj u Europskoj uniji da se na pravilan način razumiju benefiti evropske budućnosti našeg regiona za naš region, ali i za Evropu u cjelini. Οπότε εμείς στηριζόμαστε στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ως φίλη και γειτονική χώρα έχει κατανόηση για τα προβλήματά μας, καταλαβαίνει το τι χρειαζόμαστε, τι αντιμετωπίζουμε, έχει επίσης και επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να μιλήσει με τους εταίρους και να τους πείσει ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων δεν έχει άλλη προοπτική παρά μόνο ένταξη στην ΕΕ. Također upoznao sam vas sa unutrašnjom političkom situacijom u Crnoj Gori. Επίσης μιλήσαμε για τα εσωτερικά θέματα στη χώρα μας.
Tako da, ako ste saglasni, vjerujem da ostatak vremena možemo potrošiti za kratku razmjenu mišljenja o pitanjima iz bilateralne saradnje. O potean sinfonite borumena sinehisume me kapja femata pua forum stidimar i sinarja sijamas.